Η Ελλάδα μας δεν είναι αυτή. Φάγανε την Ελλαδίτσα μας, την Ελλαδάρα μας, τους Έλληνες. Τους φάγανε τους Έλληνες. Με γκρίνιες προχωράει διαδικασία διανομής εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων ειδών κρεοπολίου στους δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Έχουμε έρθει από τις 9 η ώρα εδώ. Υπήρχαν τόσος κόσμος σε αναμονή έξω, μας δώσαν ένα νούμερο. Σας δόθηκε, ας πούμε, μια σειρά προτεραιότητα. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά η σειρά προτεραιότητας δεν έχει εφαρμοστεί γιατί οι άνθρωποι δεν φταίνε. Δεν έχουν έρθει τα προϊόντα. Τι να την κάνουμε τη σειρά. Οφελούμενοι του προγράμματος, πολίτες του Δήμου Ηρακλείου που βρέθηκαν σήμερα στα σημεία διανομής, αντιμετώπισαν πολύ ωραίες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, γεγονός που πυροδότησε εντάσεις. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις λόγω αστοχίας του προμηθευτή. Δεν είχε προβλέψει τα απαιτούμενα φορτηγά, τα οποία είναι φορτηγά ψυγεία ειδικού χώρου, για τη μεταφορά των προϊόντων στα σημεία διανομής μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Και τα κρέατα που έχουν έρθει εδώ? Τα κρέατα που έχουν έρθει είναι τώρα 2,5 ώρες. Τα συγκεκριμένα κρέατα δεν έχουν μπει στα ψυγεία, γιατί περιμένανε το άλλο ψυγείο για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Το άλλο ψυγείο έχω εντοπίσει από τις 11 και 20 την εταιρεία. Δεν ήρθε ψυγείο, είπανε σε 20 λεπτά είναι εδώ. Ψυγείο εγώ δεν βλέπω. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στα σημεία του Δήμου Ηρακλείου οφείλονται γιατί παράλληλα έγινε η διανομή και στα 6 σημεία εκτός του Δήμου Ηρακλείου, όπως είναι το Κυπαρίς, οι Ασίτες, οι Δαφνές και άλλα σημεία, που εκεί παρατηρήθηκε σχετική καθυστέρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ωφελούμενα νοικοκυριά, ανάλογα με τα μέλη που αριθμούν, παραλαμβάνουν χάρτινα κυβότια, τα οποία περιέχουν μοσχαρίσιο, κρέας και χοιρινό, αλλά και αυγά. Οι προβλεπόμενες ποσότητες είναι υπεραρκετές για όλα τα άτομα του ΤΕΒΑ. Ήρθαμε για τη βοήθεια, λέει, των απόρων και είναι παιδιά. 1 κιλό χοιρινό, 2 κιλά μοσχάρι και 5 αυγά. Καλή τους ώρα, είναι βοήθεια. Αυτό έχουν. Αυτό, την προηγούμενη φορά μας δίνανε 3 κιλά αγκούρια, με συγχωρείς, τέτοια. 1 κιλό το κάθε αγκούρι. Αυτή ήταν η βοήθεια. Για το Θεό, μην το δώσεις καθόλου. Όσοι τα πήραν γίνανε σαπούνια σε 2 μέρες τα αγκούρια. Εντάξει, να βοηθηθεί ο αγρότης, αλλά μην μου δίνεις αγκούρια. 3 κιλά αγκούρια να φάει ποιος.